Κώστα Κατσουράνη, καλώς ήρθες στο Ρέθυμνο. Μια καινούργια εμπειρία για σένα. Δύο λόγια, πες μας για αυτή την προσπάθεια και την προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση που φιλοξενεί στη χώρα μας. Εντάξει, είναι μια διοργάνωση για μένα καινούργια. Απλά μου ζητήθηκε τα παιδιά για την Εθνική Ομάδα που έχουμε στο 6-6 να βοηθήσω. Σε ένα ωραίο νησί στο Ρέθυμνο, σε μια φιλόξενη περιοχή όπως είναι γενικά η Κρήτη. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσω και εγώ να βοηθήσω τα παιδιά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτό το τουρνουά που θα έχει κόσμο. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα έρθει να δει την ομάδα και θα είναι μια ωραία γιορτή του ποδοσφαίρου. Και όπως ξέρεις, μου αρέσει να συμμετέχω σε γιορτές του ποδοσφαίρου. Και, είσαι και πρεσβευτής στο mini football και εσύ και μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα, ο Μερτσέα Λουτσέσκου. Πώς το αντιμετωπίζει ένας, ξέρεις, του κλασικού ποδοσφαίρου αυτό? Στα 5-5 φαντάζομαι όλοι έχουμε παίξει. Ναι. Εντάξει, είναι ωραία εμπειρία. Δεν χρειάζεται να τρέξει πολύ. Είναι τελείως διαφορετικό το μεγάλο γήπεδο. Είναι ωραίο γενικά το ποδόσφαιρο σαν άθλημα. Είναι ερασιτεχνικό και ξεκινάνε παιδιά από εδώ. Και νομίζω ότι γι' αυτό προσπαθούμε να του δώσουμε όσο μεγαλύτερη απήχηση να έχει στο κοινό και της Ελλάδος πλέον. Και ένα μήνυμα στον κόσμο του Ρεθύμνου και της Κρήτης και για το παιχνίδι το πρώτο με το Μεξικό και για όλη την γενικά, όχι μόνο εμάς σαν ελληνική ομάδα που πιστεύω ότι θα έρθουν να μας παρακολουθήσουν, γενικά να δουν τα παιχνίδια, είναι ενδιαφέροντα, έχουν πολλά γκολ, έχουν μονομαχίες, όπως είπαμε είναι μικρό το γήπεδο, έχει υψηλή τεχνική και θα είναι μια ωραία ώρα ας πούμε από τη ζωή τους, αντί να πάνε να πίνουν ένα καφέ, να πάνε να δουν ένα παιχνίδι, νομίζω ότι θα περάσουν καλά και μπορούν και να συνδυάσουν και θέαμα και καφέ. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.